Αυτό που γίνεται σήμερα είναι ότι οι φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων ακολουθούν αυτό που γίνεται στην Αμερική και στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη διαπράττεται μία εθνοκάθαρση και μία γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων. Και τα παιδιά βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας και στο σωστό μέρος της καρδιάς μας. Η κυβέρνηση είναι απαράδεκτη να συλλαμβάνει ανθρώπους που έχουν προμετωπίδα τους την ειρήνη και το σταμάτημα της γενοκτονίας των Παλαιστινίων. Γιατί αν χάσουμε την πρώτη ταυτότητα αυτή του ανθρώπου, τότε δεν μπορούμε να χτίσουμε τίποτα. Φαίνεται ότι αυτή την ταυτότητα η κυβέρνηση Μητσοτάκη την έχει χάσει. Είναι μια ακόμα περίσταση που η αστυνομική καταστολή απογειώνεται. Είναι μια καταστολή που κατά βάση είναι προληπτική, προσπαθεί να στείλει τον δρόμο, να παγιδέψει τους ανθρώπους σε μια λογική «δεν με ενδιαφέρει» την ώρα που συντελείται μια γενοκτονία, ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Στο Μέρα 25 είμαστε δίπλα στους νέους και στις νέες. Και αν κάτι εμείς οι καθηγητές τουλάχιστον μάθαμε στους φοιτητές μας, είναι να μπορούν να αμφισβητούν εκείνες τις εξουσίες που σήμερα καλούν την αστυνομία να παρέμβει.